Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, συγκάλεσα σήμερα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να σας μιλήσω για ένα και μόνο πράγμα. Για το πόσο αναγκαίο είναι να σταθούμε αυτή τη στιγμή στο ύψος των περιστάσεων. Ακριβώς όπως κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Τις προηγούμενες δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη έθεσα ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τους επόμενους μήνες. Ένα πλαίσιο και για τις μεγάλες αλλαγές που έχουμε μπροστά μας. Αλλά το πλαίσιο αυτό σημαίνει απόλυτη προσήλωση στους στόχους, ως προϋπόθεση. Στόχοι που από τη μία αφορούν και δεσμεύσεις μας απέναντι σε εταίρους και από την άλλη όμως αποτελούν προϋπόθεση να βγει η χώρα από την κρίση, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για να βρεθεί η χώρα μας όσο το δυνατόν πιο σύντομα με πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή να σταθούμε στις δικές μας δυνάμεις και να μπορέσουμε να προωθήσουμε δυναμικά την Ελλάδα της δημιουργίας και της παραγωγής. Τους μήνες που πέρασαν κάναμε όλοι μαζί εξαιρετικά σημαντική, ιστορική θα έλεγα δουλειά για την πατρίδα. Και ας μας κατηγορούν πολλοί. Μας κατηγορούν κατεξοχήν εκείνοι που δεν αγανάκτησαν ποτέ τα τελευταία 30-40 χρόνια με τη σπατάλη, το ρουσφέτη, τις πελατειακές σχέσεις, τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, του χρήματος των πολιτών. Είναι εκείνοι που δεν ξεσηκώθηκαν όταν η Ελλάδα πήγαινε στα βράχια. Όταν η απόκληση από τους στόχους του προϋπολογισμού το 2009 ήταν πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ το 2011 ξεσηκώνονται με την απόκληση του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς ύφεσης και διεθνούς κρίσης. Πολλοί είναι αυτοί που ευνοήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από τις πελατειακές και προνομιακές σχέσεις με κράτος ή κυβερνήσεις, που όμως οδήγησαν τη χώρα εδώ που είναι σήμερα, και βεβαίως είναι λογικό να φωνάζουν. Ας κάνουν όσοι μας λιδωρούν τους ανήξερους για το πώς η Ελλάδα έφτασε ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία. Δεν πειράζει, γιατί ξέρουν πως αυτά που ήξεραν τέλειωσαν. Η σπατάλη, η ρεμούλα, η ανομία, ο νόμος του ισχυρού τέλειωσαν. Με αυτή την κυβέρνηση και με τη βούληση του ελληνικού λαού αυτά τελειώνουν. Και ας προσπαθούν να καλλιεργήσουν ένα κοινωνικό κλίμα και ας προσπαθούν να καλλιεργούν και να καλλιεργήσουν ένα κοινωνικό κλίμα επιχειρώντας να εκμεταλλευθούν τον πόνο των πολιτών, κάνοντας εύκολη αντιπολίτευση για αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι να αποφασίσουμε για να συμμαζέψουμε τα συμμάζευτα. Και ας προσπαθούν να κατηγορούν τους πυροσβέστες που σβήνουν τη φωτιά και να προσανατολίσουν από τα αίτια, από τα γεγονότα, από πρακτικές, από εγκλήματα που μας οδήγησαν στην ανάγκη να παίρνουμε αυτά τα μέτρα εμείς σήμερα. Σε εμάς όμως ο λαός έδωσε την εντολή. Εντολή να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Εμείς έχουμε καθήκον να εγγυηθούμε τις προσπάθειες του ελληνικού λαού, να εγγυηθούμε αυτή η προσπάθεια να μην πάει στράφη, να βγάλουμε τη χώρα από την περιπέτεια στην οποία άλλοι μας οδήγησαν. Εμείς έχουμε χρέος να οδηγήσουμε την Ελλάδα στη σιγουριά και την βιώσιμη ανάπτυξη. Κανένας συμβιβασμός μπροστά στον στόχο αυτόν. Καμία σημασία το δήθεν πολιτικό κόστος. Άλλωστε, φίλες και φίλοι, τι θα πει πολιτικό κόστος? Θεώρησε ποτέ κανείς ότι από εμάς, από όλους μας, ότι το καθήκον μας απέναντι στη χώρα είναι λιγότερο σημαντικό από την προσωπική μας έδρα στη Βουλή? Πόσες φορές στην ιστορία της Ελλάδας λιδωρήθηκαν, πολεμήθηκαν όσοι είπαν απλώς την αλήθεια, όσοι ενόχλησαν συμφέροντα, όσοι δεν χάιδεψαν αυτιά? Μπορεί να έχασαν ή να κέρδισαν εκλογές, να πέθαναν ακόμα και στην ψάθα. Αυτοί όμως δικαιώθηκαν από την ιστορία. Αυτούς διδάσκουν οι δάσκαλοί μας στα σχολεία, ως λαμπρά παραδείγματα πατριωτών. Όχι όσους φυγομάχησαν. Ποιο πολιτικό κόστος λοιπόν? Φίλες και φίλοι, είναι η ώρα να ολοκληρώσουμε τη μάχη για να δώσουμε ασφάλεια στην Ελλάδα. Ώρα να δώσουμε στην Ελλάδα πνοή, ανάσα, και μπορούμε.
εφόσον οι αποφάσεις, οι ιστορικές αποφάσεις που ελήφθησαν τον Ιούλιο στις Βρυξέλλες εφαρμοστούν, η Ελλάδα θα αποκτήσει άλλη δυναμική. Είναι αποφάσεις ιστορικές για την Ευρώπη, είναι αποφάσεις ζωτικές για μας. Γιατί με την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, πρώτον, πετυχαίνουμε την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των δανειακών αναγκών μας για τα επόμενα χρόνια. Πετυχαίνουμε πολύ σημαντική μείωση των τόκων που πληρώνουμε κάθε χρόνο, με την επιμήκυνση της αποπληρωμής επίσης του χρέους στα 30 αντί για 5 χρόνια. Πετυχαίνουμε επιτόκιο δανεισμού σταθερά κάτω από το 5% κατά μέσο όρο. Πετυχαίνουμε την μείωση του καθαρού δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή με την επιβάρυνση των τραπεζών. Πετυχαίνουμε την σταθεροποίηση ενός τραπεζικού συστήματος που πρέπει να συμβάλλει στη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Φίλες και φίλοι, είναι αποφάσεις που αλλάζουν σημαντικά την προοπτική της χώρας, που ελαφραίνουν τα βάρη τα επόμενα χρόνια. Είναι αποφάσεις για τις οποίες δώσαμε πολύμηνες μάχες. Είναι αποφάσεις για τις οποίες κάναμε θυσίες, ματώσαμε. Κάναμε πολύ δρόμο και θα ήταν εγκληματικό στο τελευταίο σπριντ να μην κλειδώσουμε τη συμφωνία. Είναι αποφάσεις που θα επειρασπιστούμε πάση θυσία εντός και εκτός Ελλάδας, χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό και έκπτωση. Και σε όσους μιλάνε ελαφρά την καρδία για αποτυχία, παίζοντας άθελά τους το παιχνίδι των χειρότερων κερδοσκόπων, ένα πράγμα θα πω. Το 2009 παραλάβαμε το πρωτογενές έλλειμμα που παρήγαγε η χώρα μας, το έλλειμμα δηλαδή χωρίς τους τόκους που πληρώνουμε για το δημόσιο χρέος, αυτά δηλαδή που έπρεπε να βρούμε από δανεικά για να βγάλουμε τη χρονιά, παραλάβαμε αυτό το έλλειμμα πάνω από 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2010, η πρώτη χρονιά της κυβέρνησής μας, με τις αποφάσεις μας και θυσίες των Ελλήνων, το πρωτογενές αυτό έλλειμμα που πάλι όμως έπρεπε να βρούμε δανεικά από τους εταίρους μας για να το χρηματοδοτήσουμε, πληρώνει δηλαδή ο φορολογούμενος των άλλων χωρών με τα δανεικά βεβαίως για το έλλειμμά μας, μειώθηκε όμως αυτό το έλλειμμα στα 11,2 δισεκατομμύρια. Περισσότερο από το μισό, από το 24 στο 11, μέσα σε ένα χρόνο. Φέτος το 2011, αν πετύχουμε τους στόχους μας πλήρως, το πρωτογενές έλλειμμα θα είναι μόλις 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόλις 0,8 του ΑΕΠ, από 24 δις που ήταν πρόπερση. Και του χρόνου, το 2012, αν κάνουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί, τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεώνασμα, επιτέλους για πρώτη φορά, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τα ελλείμματα θα έχουμε περάσει στα πλεονάσματα και θα έχουμε επίσης πια και ένα χρέος που δεν είναι βάρος, διότι θα έχουμε πάρει τις αποφάσεις, όχι μόνο εμείς, αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό το χρέος να είναι πολύ ελαφρύ ή πολύ ελαφρύτερο. Πέρα από τους στόχους, δεν θα παράγουμε από εκεί και πέρα καθαρό νέο χρέος. Θα έχουμε επιτέλους γυρίσει τη σελίδα. Θα μπορούμε να λέμε ότι πια αρχίζουμε και στεκόμαστε στα δικά μας πόδια. Και είμαστε τόσο κοντά, τόσο μα τόσο κοντά. Η συμφωνία λοιπόν του Ιουλίου πρέπει να εγκριθεί από το σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης. Και στο εσωτερικό βεβαίως, ξέρετε, ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η Ευρώπη ταλανίζεται από μια συστημική κρίση, όχι μόνο οικονομική, αβεβαιότητας, ρευστότητας και αστάθειας, έχουμε δυστυχώς δει να δυναμώνουν πολλές αντιευρωπαϊκές φωνές. Λαϊκιστικές φωνές, εθνικιστικές εσωστρεφείς φωνές, έως και φωνές που καλλιεργούν το ρατσισμό κατά της χώρας μας και άλλων. Είναι μια δυσκολία, ένα εμπόδιο που μπορούμε να κάμψουμε μόνο με την δικιά μας αποφασιστικότητα. Να κάνουμε τα πάντα για εμάς τους ίδιους. Την ώρα που ακούγονται φωνές που απροκάλυπτα λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ευρώ, την ώρα που πολλοί στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα ποντάρουν στην δική μας αποτυχία για να εκπληρώσουν τα δικά τους πολιτικά ή ακόμα και οικονομικά σχέδια, την ώρα που βλέπουμε και στη χώρα μας κάποιοι κρυφά, άλλοι πιο φανερά, να επιθυμούν είτε τη χρεοκοπία, είτε την έξοδό μας από το ευρώ, πιθανώς προκειμένου να λιμένονται στη συνέχεια
τη χώρα μας ως πολύ φτηνότερη με τα λεφτά που έχουν βγάλει έξω. Εμείς οφείλουμε, έχουμε χρέος να δώσουμε σε όλους αυτούς μια συντριπτική εθνική απάντηση. Να διαψεύσουμε τα φανερά και τα κρυφά σενάρια. Να αποδείξουμε ότι όσες και αν είναι οι δυσκολίες, όση προσπάθεια και αν χρειαστεί, η Ελλάδα περνάει και θα περάσει τον πύχη όσο ψηλά και αν αυτός ανεβαίνει. Και θα το καταφέρουμε. Θα κάνουμε τα πάντα από τη μεριά μας για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Ιουλίου, για να αλλάξουμε καθοριστικά την προοπτική της χώρας. Δεν θα έχουμε φυγομαχήσει, δεν θα έχουμε αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους και τη χώρα χωρίς κανένα μέλλον. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι ξεπερνάμε τους εαυτούς μας. Παρά τα όσα σημαντικά πετύχαμε τους προηγούμενους 23 μήνες, και λάθη βεβαίως έγιναν και αστοχίες είχαμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αυτό να το παραδεχθούμε. Γιατί υπηρετούμε την αλήθεια και το λαό. Μακάρι όλες οι κυβερνήσεις να έκαναν τόσα λίγα λάθη όσα κάναμε εμείς. Μακάρι όλοι οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί να μείωναν το έλλειμμα αντί να το αυξάνουν. Ή να έπεφταν έξω μόλις 2 δις ευρώ αντί για 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως είπα και στη Θεσσαλονίκη, είμαι ο πρώτος που θα είμαι πάντα ανοιχτός στην κριτική. Γιατί θέλω να διορθώνουμε τα λάθη. Αλλά δεν κάνουμε το λάθος. Το μεγάλο λάθος να μείνουμε αδρανείς και φοβισμένοι μπροστά στην εθνική πρόκληση. Γι' αυτό δεν δέχομαι να αμφισβητείτε ούτε η βούλησή μας, ούτε η αυταπάρνησή μας, ούτε το δικό σας θάρρος, το θάρρος αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και ναι, υπήρξαν περιστάσεις που η αδράνεια του παλαιού πολιτικού συστήματός μας παρέσυρε σε εκτόσεις και συμβιβασμούς. Σήμερα περιθώρια για άλλους συμβιβασμούς δεν υπάρχουν. Σας καλώ λοιπόν όλους να αντιληφθείτε το εθνικό καθήκον που έχουμε να επιτελέσουμε και ξέρω ότι εσείς το αντιλαμβάνεστε. Οι στόχοι που έχουμε θέσει, οι στόχοι για τους οποίους έχουμε δεσμευτεί είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι. Απαιτούν άθλο. Γιατί άθλος είναι παραδείγματος χάρη να ξεκινήσει το 2009 με έλλειμμα 36 δις και σε μόλις 2 χρόνια να το κατεβάσει στα 17 δισεκατομμύρια που είναι ο φετινός στόχος. Άθλος είναι να φέρει σε πέρες τόσο μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Το να κάνεις ό,τι δεν έγινε για ολόκληρες δεκαετίες σε λίγα μόλις χρόνια. Αυτός όμως είναι ο πύχης. Και αυτό κάνουμε. Έχοντας ήδη πετύχει θεαματική μείωση του ελλείμματος, αλλά και με ένα έλλειμμα που παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Έχοντας ήδη υλοποιήσει μεγάλες αλλαγές, τον Καλλικράτη, στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, έστω και αν έχουμε ακόμα να κάνουμε πράγματα και εκεί. Από τη διάβγεια έως την αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος, έως τη ριζική ανατροπή στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης που ψηφίσαμε πρόσφατα. Εμπόδια. Ναι, πολλά. Από την λαϊκίστικη συχνά στάση των άλλων πολιτικών δυνάμεων, έως τις αντιστάσεις κάθε συντεχνίας, αλλά και την αδυναμία της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει αλλαγές, αλλά και να μεταρρυθμιστεί η ίδια. Στη χώρα μας ποτέ δεν αρκεί να αποφασιστεί κάτι για να εφαρμοστεί αυτόματα. Αυτή είναι η δημόσια διοίκησή μας. Όλα αυτά είναι λόγοι που, παρά το ότι έχουμε κάνει ήδη ιστορικό έργο, πολλά δεν έχουν γίνει με την ταχύτητα, όπως είπε και ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, που θα θέλαμε. Ναι, υπάρχουν και αποκλίσεις. Αποκλίσεις όμως που δίνουν τροφή σε κάθε λογής δυνάμεις που θέλουν να βάλουν εμπόδια στην εφαρμογή των αποφάσεων του Ιουλίου. Σε όλους όσους εκτός Ελλάδας θέλουν να αμφισβητήσουν τον αγώνα που δώσαμε και δίνουμε και αρέσκονται να καλλιεργούν και να αναπαράγουν κάθε τι που θεωρούν αρνητικό, έως βεβαίως και ρατσιστικά στερεότυπα για τη χώρα μας. Αλλά δίνουν τροφή και σε όλους όσους έχουν σταθεί απέναντι στο ευρώ και να ζητούν συνεχώς αφορμές για να νιώσουν δικαιωμένοι. Δική μας απόφαση να κλείσουμε όλες τις αποκλίσεις και μαζί και τα στόματα που λιδωρούν. Αποκλίσεις μικρές σε μέγεθος, απολύτως ανεκτές σε άλλες εποχές. Αλλά σήμερα δεν πρέπει να επιτρέψουμε κανένα να μας πει ούτε κουβέντα. Να μην επιτρέψουμε σε κανένα να μας ασκήσει κριτική ότι δεν κάναμε ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτή είναι η απόφασή μας και για τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και για τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουμε βάλει.
μπροστά στην ανάγκη να κλειδώσουμε την εφαρμογή της Συμφωνίας του Ιουλίου, καθήκον μας είναι και να κάνουμε ό,τι πρέπει προκειμένου να απαλείψουμε και τις αποκλίσεις και από τους δημοσιονομικούς στόχους. Δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανέναν από όσους θέλουν να συκοφαντούν τη χώρα μας ή απεργάζονται φανταστικά σενάρια εξόδου της χώρας από το ευρώ. Θέλω παράλληλα εδώ από την κοινοβουλευτική μας ομάδα να στείλω ένα μήνυμα και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχουμε επανειλημμένα δείξει την βούλησή μας να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά την κρίση. Έχουμε αναγνωρίσει πρώτα απ' όλα με θάρρος τις δικές μας ευθύνες. Κάνουμε ιστορικές αλλαγές στις δομές του κράτους και της οικονομίας. Μειώνουμε δραστικά τα ελλείμματα παρά την ύφεση. Προσδοκούμε σύντομα να έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα όταν προδιετίας είχαμε πρωτογενές έλλειμμα πάνω από 24 δις ευρώ. Τιμούμε τη δικιά μας πλευρά μιας συμφωνίας ιστορικής, της Συμφωνίας του Ιουλίου, που στήριξε ιδιαίτερα τη χώρα μας. Παράλληλα όμως, η ανασφάλεια των αγορών επηρέασε και επηρεάζει την πραγματική οικονομία των χωρών μας. Ανασφάλεια που συνδέεται και με συστημικά προβλήματα της Ευρωζώνης. Δημιούργησε πραγματικές αποκλίσεις στα προγράμματα πολλών χωρών. Παίρνω παράδειγμα την Ελλάδα και την ύφεση. Θεωρώ ότι σημαντικός λόγος για την ύφεση στη χώρα μας είναι η παρατεταμένη ανασφάλεια που δημιουργήθηκε εδώ και τουλάχιστον 9 μήνες. Πέρα δηλαδή από δικές μας καθυστερήσεις, απόρρια μιας αναποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης που πρώτοι εμείς και επισημάναμε και πρώτοι εμείς αναγνωρίζουμε, δημόσια διοίκηση για την οποία και ζητήσαμε βοήθεια και ξεκινά άμεσα αυτή η μεταφορά τεχνογνωσίας, αυτό που μας επηρέασε πολύ αρνητικά ήταν η συνεχή φημολογία, οι συνεχείς αναλύσεις, οι απειλές, είτε για χρεοκοπία, είτε για έξοδο από το ευρώ. Αυτά πίεσαν πρώτα απ' όλα τις ίδιες τις τράπεζες, ώστε να μην δανείζουν την πραγματική οικονομία και η πραγματική οικονομία να αισθάνεται μια ασφυξία σε πιστώσεις. Ο ξένος επενδυτής επίσης, ο Έλληνας επενδυτής ή και καταναλωτής, περίμενε ή φοβόταν. Άρα ας αντιληφθούν όλοι ότι ένα τέτοιο κλίμα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε οποιαδήποτε χώρα κάνει μια προσπάθεια να ορθοποδήσει όσες αλλαγές και αν κάνει στο εσωτερικό της. Αυτό το κλίμα πρέπει να τελειώνει. Γι' αυτό οι συλλογικές μας αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παρέμβαση στις αγορές είναι τόσο σημαντικές. Απόδειξη, η απόφαση του Ιουλίου έδωσε μια μεγάλη ανάσα στην Ελλάδα. Και σε αυτή την απόφαση η Ελλάδα αναγνωρίζει μια γνήσια πράξη αλληλεγγύης των Ευρωπαίων εταίρων της. Έδειξε ότι όταν θέλουμε έχουμε τη συλλογική βούληση. Έδωσε προοπτική σιγουριάς. Αλλά και η υλοποίηση αυτής της απόφασης θα δημιουργήσει θετικές βάσεις για μια ασφαλή πια πορεία αλλαγών και αναπτυξιακών, επενδυτικών πρωτοβουλειών και Ελλήνων και ξένων για την ανάπτυξη της χώρας μας. Φίλες και φίλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός ζει ένα καθημερινό δράμα τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε πάρα τ' αυτά δείξει τη βούλησή μας να αναλάβουμε εμείς τις δικές μας ευθύνες. Να αλλάξουμε τη χώρα μας. Οι εταίροι επενδύουν σε μια Ελλάδα του μέλλοντος, όχι του παρελθόντος. Και εμείς από την πλευρά μας με θυσίες συμβάλλουμε σήμερα στην μάχη για την συνεκτική Ευρώπη. Οι αποφάσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη θα είναι καθοριστικές να ηρεμήσουν οι αγορές και να εγγυηθούμε το μέλλον του ευρώ. Είναι τώρα η ώρα να επιβεβαιώσουμε όλοι μαζί ότι η Ευρώπη υπάρχει και ότι θα σταθούμε όλοι μαζί να υπερασπιστούμε το ευρώ. Και οι δικές μας συλλογικές αποφάσεις θα κρίνουν καθοριστικά το μέλλον όλων των λαών της περιοχής. Της ίδιας της Ευρώπης, αλλά και της ευρύτερης γειτονιάς μας. Βαλκάνια, Κάφκασο, Μέση Ανατολή, Μεσόγειο, τις σχέσεις μας με την εξελισσόμενη δημοκρατική αραβική άνοιξη. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη μπορεί. Το έχουμε αποδείξει στο πρόσφατο παρελθόν. Ας το αποδείξουμε και σήμερα για το μέλλον της Ένωσής μας. Φίλες και φίλοι, ο δικός σας ρόλος είναι πλέον πιο κρίσιμος από ποτέ. Ξέρετε,
όλοι πολύ καλά πόσο ο ίδιος έχω επιμείνει ώστε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να είναι ένας χώρος γόνιμου, ανοιχτού διαλόγου που αλλάζει τον πολιτισμό του yes sir που έχει κυριαρχήσει για χρόνια στα κόμματα εξουσίας. Και είμαι περήφανος για το γεγονός ότι εσείς ανεβάσατε τόσο ψηλά τον πήχη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Ήταν και αυτός βασικός στρατηγικός στόχος στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είμαι περήφανος που διδάσκουμε δημοκρατία. Όπως βεβαίως σταθήκατε στο ύψος όλων των μέχρι τώρα προκλήσεων, ξέρω καλά ότι κανένας από εσάς δεν θα επιτρέψει να θέσουμε πλέον σε οποιονδήποτε κίνδυνο την εφαρμογή της Συμφωνίας του Ιουλίου για την Ελλάδα. Να θέσει σε κίνδυνο δηλαδή όλες τις θυσίες μέχρι σήμερα που έκαναν οι Έλληνες πολίτες. Είναι ένα εθνικό στοίχημα, είναι ένας εφικτός στόχος. Αυτό δεν το επιβάλλει μόνο το εθνικό συμφέρον, είναι και θέμα αξιοπρέπειας της χώρας μας. Σας καλώ λοιπόν να δώσουμε μαζί μια αποστομματική απάντηση σε όσους μας αμφισβητούν και όσους αμφισβητούν τους Έλληνες. Την ικανότητά μας να πετύχουμε τους στόχους μας, όσους μας λιδωρούν, μας περιγράφουν ως τεμπέληδες ή ανίκανους, θα τους δείξουμε, θα τους διαψεύσουμε ότι μπορούμε εμείς, ότι η Ελλάδα μπορεί. Οι βουλευτές έχουν σταθεί σε όλη αυτή την πορεία στο ύψος των περιστάσεων. Θα συνεχίσουν με διαρκή συμμετοχή στη διαμόρφωση των πολιτικών μας και των νομοσχεδίων μας ειδικότερα. Η υπεύθυνη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα εμποδίσει να διαμορφώσουν άλλοι διαφορετικά τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Είμαστε εδώ ενωμένοι με την υπεύθυνη στάση μας και αυτούς θα τους διαψεύσουμε. Πολλοί έξω από αυτή την αίθουσα καραδοκούν να εκμεταλλευτούν διάφορες περιπτώσεις διαφορετικών στάσεων για να αλλάξουν δήθεν οι πολιτικές εξελίξεις. Εμείς είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι στεκόμαστε, όπως δείξαμε, υπεύθυνα με την ψήφο μας στη δύσκολη αυτή πορεία. Ο ελληνικός λαός ξέρει ότι οι εκλογές δεν είναι λύση. Ξέρει ότι θέλει αλλαγές. Να μπορέσουμε να περάσουμε από αυτή την κρίση με σταθερότητα και σιγουριά. Και αυτό είναι που εμείς εγγυόμαστε. Βήμα-βήμα, αλλά αυτό εγγυόμαστε. Εκλογές θα γίνουν το 2013, όπως έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός. Φίλες και φίλοι, στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που έχουμε να εφαρμόσουμε, μακάρι να είχαμε την στήριξη και άλλων σοβαρών πολιτικών δυνάμεων. Μακάρι και άλλοι να έρθουν και να πούν όχι στο λαϊκισμό, στο χάιδεμα των αυτιών, μόνο και μόνο για να κερδίσουν εκλογικά ποσοστά. Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει συμβεί. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας παραμένει να ποντάρει στην αποτυχία της χώρας. Και η Νέα Δημοκρατία αμετανόητη συνεχίζει να προωθεί ανεύθυνα παραμύθια ως προτάσεις που αν εμείς υιοθετούσαμε θα βρισκόμασταν χωρίς άλλο, χωρίς καλά-καλά να το πάρουμε χαμπάρι στην έξοδο της χώρας μας, στην έξοδο και στην πόρτα από το ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική την οποία υιοθετούν, αυτή είναι η πρακτική, διότι στην ουσία αυτό ζητούν, αν και δεν το λένε. Αυτές οι πρακτικές τις οποίες προωθούν και οι πολιτικές, εκεί νομοτελειακά μας οδηγούν. Εμείς έχουμε πάρει αποφάσεις και έχουμε προτεραιότητες εγγύησης. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει μεγάλο πολιτικό κόμμα που εκφράζει το δημόσιο συμφέρον, ένα κόμμα που εκφράζει το συλλογικό συμφέρον, το καλό της πατρίδας. Δεν θα μετατραπούμε από υπεύθυνο προοδευτικό πολιτικό κόμμα σε συνδικάτο είτε συντεχνιών είτε άλλων συμφερόντων, όπως έχει καταλήξει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Φίλες και φίλοι, σήμερα και από εδώ, από αυτό το βήμα, θέλω να απευθυνθώ ξανά σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες. Τον αγώνα αυτόν που δίνουμε, τον δίνουμε μαζί. Διότι μόνο αν δουλέψουμε μαζί, τότε μόνο θα τα καταφέρουμε. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Μας ρωτούν με ποιους είσαστε, ποιοι είναι οι συμμαχοί σας. Απαντώ. Πρώτα απ' όλα, καμία κοινωνική ομάδα δεν είναι απέναντί μας. Απέναντί μας είναι ένα κακό σύστημα νοοτροπιών και πρακτικών που μας πληγώνουν και που πρέπει αυτό να αλλάξει. Απέναντί μας είναι βεβαίως όσοι δεν μπορούν αυτό να το κατανοήσουν. Δεν μπορούν αυτοί να αλλάξουν. Αλλά τους ζητούμε να κάνουν και αυτοί την προσπάθεια.
Μαζί μας είναι αυτός ο Έλληνας, αυτή η Ελλάδα που ο καθένας μας έχει μέσα του, που ξέρει ότι πρέπει να αλλάξουμε, ότι μπορούμε και ότι από ένα βήμα προσφοράς του καθένα θα γίνουν 10 βήματα θετικά για το κοινό συμφέρον. Όπως είπα και στη Θεσσαλονίκη, αν ο καθένας μας κάνει ένα βήμα συνεισφοράς, η χώρα μας θα κάνει 10 βήματα μπροστά. Όση δουλειά και αν κάνει η κυβέρνηση, όση δουλειά και αν κάνω εγώ, η κοινοβουλευτική ομάδα, όσο σκληρά και αν διαπραγματευτούμε ως χώρα, δεν θα αλλάξει τίποτα αν είμαστε μόνοι. Δεν θα δει καλύτερες μέρες η χώρα, δεν θα μεταμορφωθεί. Χωρίς δουλειά από όλους μας, ναι, δεν θα αλλάξει ποτέ. Η συλλογικότητα ετούτη στιγμή είναι πια προϋπόθεση. Προϋπόθεση για την πρόοδο, την ευημερία όλων μας. Ξέρουμε πώς η ελληνική οικογένεια δοκιμάζεται. Ξέρω πως τα οικονομικά όλων μας στενεύουν. Ξέρω πως κάθε φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε ένα νέο σκόπελο. Αλλά η πατρίδα μας για το κοινό συμφέρον αξίζει όλες μας τις δυνάμεις. Αξίζει να προσπαθήσουμε μέχρι τέλους. Έχουμε ήδη διανύσει μεγάλο μέρος της διαδρομής. Με κόπο, με θυσίες, με προσφορά όλων μας. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Η Ελλάδα που θέλουμε αξίζει τον αγώνα μας, αξίζει την υπομονή μας, αξίζει την επιμονή μας. Σας ευχαριστώ.